Επιστρέψαμε στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Δεύτερο μάτς του τουρνουά για το για τα 300 γενέθλια της Ευριάλης. Το ΕΓΑΛΟ αντιμετωπίζει την βρετανική ομάδα Πολωνία Side Out. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες βγαίνουν για τις δύο ομάδες. Πάμε όμως στις συνθέσεις. Των δύο ομάδων. Η Πολωνία. Παρατάστε με το νούμερο 1 την Αλεξάνδρα Βάιντοβα. Σλοβάκα ακραία. Την Άννα Νικοπούλου Ελληνίδα κεντρικό. Με το νούμερο 3. Με το νούμερο 4 η Καβενάρη. Πασαδόρος από την Ιταλία. Η Κάτια Γκλές με το νούμερο 6 είναι διαγώνη από τη Γερμανία, 32 ετών. Η Βερέρε Ουέναρονε είναι Νιγηριανή κεντρικός. Η Γιολάντ Ζουίτγκεστ είναι Γερμανίδα διαγώνιος. Το νούμερο 10 είναι Μάρτα Κάμπι, είναι Ιταλίδα. Κέντρικος. Η αρχηγός με το νούμερο 11, η Χριστίνα Κόλεβα, είναι η Βουλγάρα ακραία. Ντιλάρα Μπούκοβα είναι Τουρκάλα λίμπερο. Η Σοφία Βλάχου είναι Ελληνίδα κέντρικος και η Καρολίνα Τόκαρτζικ είναι λίπερο από την Πολωνία. Για το ΕΓΑΛΕΟ, η Κατερίνα Βλάχου με το νούμερο 1. Η Μαρία Μικέλη με το νούμερο 4. Η Τατιάνα Μολδοβανίδη με το νούμερο 5. Η Κατερίνα Κούλοπούλου με το νούμερο 6. Η Κωνσταντίνα Αναστασιάδη με το νούμερο 7. Η Εύα Μανώλικα με το νούμερο 8. Η Έφη Ιωάννου με το νούμερο 10. Η Μαρία Παϊωθόδωρου με το νούμερο 12. Η Οικονομοπούλου Έμα με το νούμερο 13, με το νούμερο 15 η Μιρέλα Χαραλαμποπούλου, με το νούμερο 16 η Μονάντερα, με το νούμερο 17 η Έλσα Χρήσπου, με το νούμερο 18 η Χαρά Μπιτσάκου. Υπάρχει και η Πόπη Αναστασιάδη στο ρόστερ. Ενώ εσείς βλέπετε τις Πολώνια Side Out την παρουσίαση. Θυμίζουμε ότι κάθε σετ που παίρνει μια ομάδα ισοδυναμεί με πόντο και σε κάθε περίπτωση θα παιχτούν 3 σετ. Προηγουμένως η Ευριάλη νίκησε, με συγχωρείτε, ο Πορφύρας νίκησε 2-1 την Ευριάλη.
Κοντά μας είναι όμως η πρόεδρος και team manager της Polonia Side Out, η Frankie Moore. Που θα μας πει δύο λόγια για την ομάδα. Ενώ εσείς βλέπετε τον κύριο Μάρκο Ντόπουλο που είναι προπονητής της ομάδας ελληνικής καταγωγής. Κόντρα επίδεση για τις Βρετανίδες με την Κόλεβα να παίρνει το πρώτο πόντο της ομάδας. 1-0. Μπροστά Αλεξάνδρα Βαϊτοβά. Στο σερβίς Μολδοβανίδη. Δεν θα πάρει πόντο. Υπάρχει κόντρα επίδεση όμως για το Εγάλεο με την Ιωάννου να καρφώνει για να παίρνει, να ισοφαρίζει σε 1-1. Η κυρία Frankie Moore θα μας πει δύο λόγια για την ομάδα. Good evening. It's great to be here in Greece in the Glyphadas Indoor Sports Hall. We've had a really fruitful and productive weekend here playing in this tournament. And this is our last game of the weekend. A good matchup. Thank you very much. Το μπλοκ που δέχεται εδώ η Ιωάννου για το 2-2. Δύο-δύο λοιπόν γιατί. Για τις δύο ομάδες. Η Βλάχου σηκώνει τη Μολδοβανίδη. Νικοπούλου το καρφί. Βγαίνει άμυνα για το Εγάλεο. Υπάρχει νέα ευκαιρία με την Γκάια Καβενάρη. Την Πασαδόρο της αγγλικής ομάδας 3-2. Καμπί, άσος, 4-2 για την ομάδα, για τις Βρετανίδες. Βέβαια υπάρχουν πολλές ξένες, πολυεθνική ομάδα η Πολωνία. Η Καμπί παίρνει νέο άσο για το 5-2. Αυτή τη φορά με τη βοήθεια του φιλέ. Νέο πολύ καλό σερβίς, πρώτος χρόνος βγαίνει για τη Μανόλικα η άμυνα που θα βγει. Υπάρχει κόντρα επίθεση για το Εγάλεο, ξανά με τη Μανόλικα για το 5-3. Το Εγάλεο που έχει φέρει το τύμπανό του. Και η Μολδοβανίδη. Κακή υποδοχή εδώ για τις Βρετανίδες. Υπάρχει κόντρα επίδεση για το Εγάλεο με την Πιτσάκου να καρφώνει η άμυνα που θα βγει. Η Κόλεβα για το 5-4 out. Ήταν το πλασέ της.
Μόλις το Βανίδη στο σερβίς. Ξανά με την αρχηγό της η εκλική ομάδα 6-4 με την Κόλεβα. Το μπλασέ της Ιωάννου. Μια κόντρα επίθεση με την πίτσα. Έχουν να καρφώνει η άμυνα που θα βγει. Κόλεβα 7-4. Δυσκολεύεται πολύ το εργαλείο στην υποδοχή. Η Ιταλίδα Πασαδόρος έχει πάρα πολύ καλό σερβίς. Το ίδιο κάνει και τώρα νέος άσος 8-4. Έχει πάρει τρεις άσους η Καβενάρη, Κανεβάρη. 8-4 και time out για την ομάδα του Γάλεο. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Meet the Butcher. Γούναρη 231 Γλυφάδα. Golden Crepe. Γιαννιτσοπούλου 3 Γλυφάδα. Vita Lavera. Γιαννιτσοπούλου 1 Γλυφάδα. Ocean Basket. Λαζαράκη 61 Γλυφάδα. Συνεχίζουμε την Καβενάρη. Κανεβάρι στο σερβίς. Νέος άσος 9-4. Εξαιρετικό σερβίς από την Ιταλίδα Πασαδόρο. Κόντρα επίσης με την Κόλεβα η άμυνα που θα βγει. Η Μπιτσάκου θα καρφώσει out. 14. Ναι, πολύ καλό σερβίς. Και το πέναλτι που λέμε από την Κόλεβα. Για το 4, για το 11-4, αλλαγή από την Αντωνιάδη. Κουλοπούλου στη θέση της Μολδοβανίδη για το σερβίς. Κανεβάρα αυτή τη φορά στο φιλέ. Έντεκα-πέντε, Μανώλικα, υποδοχή και η επίθεση είναι από την Κόλεβα, από την, με συγχωρείτε. Τώρα είναι η Κόλεβα, η αρχηγός που δεν παίρνει πόντο, αλλά έχει νέα κόντρα επίθεση η ομάδα από τη Βρετανία με το πρώτο χρόνο της Νικοπούλου. 28χρονη Ελληνίδα κεντρικός. Τώρα είναι η Κόλεβα στην, στο σερβίς. Έμπειρη, πολύ έμπειρη Βουλγαρά. Η Μπιτσάκου θα καρφώσει το μπλοκ. Ευκαιρία για κόντρα επίθεση της Βρετανίδες με την Γκλές να καρφώνει. Για το 13-5 στο συν 8 η ομάδα της Πολωνία. Κόλεβα. Στο φιλέ.
13-6. Ιωάννου, υποδοχή καλή, Βάιντοβα και η Μπιτσάγου που θα πλασάρει, η άμυνα, η Γκλές, νέα άμυνα από την ελληνική ομάδα αυτή τη φορά, αλλά υπάρχει και κοντραεπίδεση για την Πολώνια με την Νικοπούλου να βγάζει από το χρόνο, αλλά υπάρχει νέα ευκαιρία με τη Βάιντοβα για το 14-6. Νικοπούλου. Πρώτος χρόνος με τη Γρίς που να μην έχει αποτέλεσμα. Μπιτσάκου. Η άμυνα. Και λάθος από την Νικοπούλου. 14-7. Άσος, όχι, πολύ καλό σερβις της Μπιτσάκου, αλλά βγάζει εξαιρετική προσπάθεια η Πολώνια και βγάζει για την άμυνα με την Κανεβάρη και εξαιρετικό το χτύπημα της Γκλές για το 15-7. Πρώτος χρόνος. Η Βάιντοβα δεν τα καταφέρνει. Δεν έκανα τίποτα. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευά από το 1926. Εκπαιδευτικός όμιλος Γράψα, νούμερο 1 στις ξένες γλώσσες για ενήλικες. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών από το 1961. Και ενώ το σκορ είναι 16-7 υπέρ της αγγλικής ομάδας, η κυρία Φράγκη Μουρ με τη βοήθεια του ελληνικής καταγωγής συνεργάτη της θα μας πει δύο λόγια γιατί ήρθε εδώ καταρχήν η ομάδα και να μας πει και δύο λόγια για την προσπάθεια που κάνει. So, good evening to all of the fans outside of here, and now we're going to speak with Frankie. He's the team leader and the president as well. Correct. Yeah, correct. And why Polonia came in Greece, and what do you think about today's game? Friendly game, but what do you think about today's game? Well, we came to prepare for our semi-final playoffs, and hopefully final playoffs in the league, Super 8 League in England. We've been here since Friday night. We played a game on Saturday evening and have played a game this morning. And I'm really pleased with the preparation. The girls have been working very hard and playing top quality volleyball.
Οι Φράγκοι μας είπε ότι ήρθαν στην Ελλάδα για να προετοιμαστούν για τα play-off, για τους ημιτελικούς των play-off. Μέχρι τώρα πάνε όλα πολύ καλά. Τα κορίτσια δουλεύουν σκληρά για την προετοιμασία και είναι πολύ χαρούμενοι για το όλο εγχείρημα να έρθουν στην Ελλάδα. Βλέπουμε στην ομάδα δεν υπάρχουν πολλές Βρετανίδες. Υπάρχουν κυρίως από όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Είναι από επιλογή αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία στη Βρετανία να αποδεχτεί ο κόσμος το βόλεϊ. Yannis asking why you don't have so many English players. You have a selection from all across the Europe, and he want to know, and all the guys want to know why is that? It's about difficult for the English to accept volleyball or it's a developing sport in England. They don't play in schools. What they play in schools is netball and football. So volleyball is brought in usually by a PE teacher who likes the sport. So volleyball, το volleyball δεν είναι ένα σπορ το οποίο συνηθίζεται. It's something like indifferent, right? It's developing. They're not really many people know about it. Yeah, είναι ένα άθλημα στο οποίο τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί. Και από ό,τι ξέρω και εγώ η Πολώνια κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν παίζουν στα σχολεία βόλεϊ, πιο πολλοί ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ή με το μπάσκετ, οπότε γι' αυτό δεν υπάρχουν Βρετανίδες παίκτριες στην ομάδα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν Έλληνες που βοηθάνε το βρετανικό βόλεϊ, όπως είναι ο κ. Κουτουλέας, όπως είναι και ο προπονητής της ομάδας. Σε αυτούς οφείλεται ίσως και το κύπελο που κατακτήσατε και στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά έχουμε γυναίκες τώρα που βλέπουμε. Σε αυτούς οφείλεται η επιτυχία. As we can see, Mark is the coach. Mark Kondopoulos is from Greece. So Yannis is asking if is the Greek helping that leads you to win the cup in women and men. Sorry, I don't understand the question. The Greek is the Greeks that helps you like Mark to win some silvery. Absolutely. The Greeks and many other nationalities help us to win the cup. We've got many nationalities. We've got the Italian, we've got Bulgarian, we've got German, Polish, Nigerian. So we are a very diverse club. Δεν βοηθάνε μόνο οι Έλληνες, βοηθάνε και οι Έλληνες. Έχουν παίχτες από τη Νιγηρία μέχρι τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο οι Έλληνες, χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε την προσφορά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε στο μάτς γιατί τελειώνει το σετ 21-11. Εξαιρετικό το επίπεδο της αγγλικής ομάδας που παίρνει άσο με την Μάρτα Κάμπι. Ιταλίδα κεντρικός, 22-11. Κόντρα επίδεση με το block out της Κανεβάρη. 23-11 στο συν 12 περίπατο στο πρώτο σετ για τις Βρετανίδες. Και έχουμε την Κουλοπούλου στο σερβίς για το Εγάλεο.
επειδή σε την κόλλευα για το 24-12 και set ball για την Πολώνια. Στο φιλέ το σερβίς της Κανεβάρη, 24-13, και στο σερβίς πηγαίνει μανόλικα. Η επίθεση τώρα της Κόλεβα, η άμυνα της Μανόλικα, έχει νέα ευκαιρία. Η ομάδα της Αγγλίας με την Κόλεβα ξανά, ναι, εντυπωσιακή άμυνα και άλλη άμυνα. Ο πόντος είναι για τις φιλοξενούμενες, 25-13. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Ασφάλεια Αυτοκινήτου Παρασόγλου Εμμανουήλ, Φοροτεχνικό Γραφείο και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Κώστας Φλεβάρης και Συνεργάτες, Καραβία Λουξίν, Άφησος στο Πίλιον, Νούντλ Μπαρ, Ξενοφόντος 20, Γλυφάδα. Η επιτυχία σε 4 βήματα από τα φροντιστήρια που κάνει σας. Το μάθημα στο τραπέζι, η καινοτομία των φύλων εργασίας, η προσομοίωση εξετάσεων, η παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή. Σύστημα επιτυχίας που κάνει σας. Η γνώση θέλει σύστημα και ευθύνη. Φροντιστήρια που κάνει σας. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα. Εύκολα πήρε το πρώτο σετ η Πολώνια side out. Η ομάδα από την Αγγλία που κάνει την τιμή να βρίσκεται στο τουρνουά για τα 30χρονα της Ευριάλης. Ας μας πει η πρόεδρος της ομάδας, γιατί εντυπωσιαστήκαμε από το εύρος του σκορ στο πρώτο σετ. Το εγάλεο έχει ταλαντούχες αθλήτριες. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στις νεαρές αθλήτριες. Ήταν δεύτερη στην Ελλάδα σε επίπεδο νεανίδων. Πολλές αθλήτριες παίζουν και τώρα. Βλέπουμε όμως ότι η αγγλική ομάδα έχει πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο.
είναι αυτό που βλέπει την ικανοποιεί εν ώψη των, των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν. As we can see, Yannis asking one more time about the level of Polonia, because you won the first set with a big, big margin, yeah. And he wants to know, and also Egalo, I want to say that Egalo doing really, really good job on the young girls. It's second all over Greece in the young girls. Some like 16 to 18 years old. Yeah, on the juniors, some of the players, they play now in the first six for Egaleo. And if you are satisfied about the first set and how you play against Egaleo. Yeah, I'm really satisfied. Sometimes we're a bit slow out the blocks, but this time we've come racing out and we've maintained it. We haven't dipped in form. Είναι ευχαριστημένη από τον τρόπο τον οποίο αγωνίζεται η Πολώνια. Είμαστε, είπε, λίγο αργοί στο μπλοκ, αλλά θα κοιτάξουμε αυτό να το βελτιώσουμε. We've been very much attacking. We haven't taken our foot off the gas regarding attacking wise. Our defense is very good. We're in the right position. The setting is great. So μέχρι τώρα το όλο σετάρισμα της ομάδας είναι πολύ καλό. Και η υποδοχή είναι καλή, οπότε η Φράγκη είναι αρκετά ικανοποιημένη. Η άμυνα που θα βγει την Πολώνια έχει κόντρα επίδεση το Εγάλεο, που δεν θα πάρει τον πόντο με την Πιτσακού, η Ιωάννου, η άμυνα. Και λάθος που γίνεται. Το 3-2. Και κόντρα επίδεση τώρα για το Εγάλεο με την Ιωάννου να παίρνει το block out. Δύο, τέσσερα. Υπάρχει κόντρα επίδεση τώρα για το Εγάλεο, αλλά έχει απάντηση η Πολώνια με την κόλλευα να καρφώνει στο φιλέ. Ιωάννου, η άμυνα. Και το καρφί της Βαϊντοβα στο φιλέ. Έξι δύο. Λάθος, νέο λάθος από τις Αγγλίδες. 2-7. Και time out από τον κύριο Κοντόπουλο, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής. Επιμένουμε στους Έλληνες εμείς. Η ερώτηση, πόσο δύσκολο είναι για αυτόν σε μια χώρα που δεν υπάρχει πολύ το στοιχείο του βόλεϊ. Πόσο δύσκολη δουλειά κάνει ο Έλληνας coach. Και αν τα καταφέρνει εν τέλει στους στόχους που έχει θέσει ο κόσμος, η διοίκηση, όποιος τους θέτει. How difficult is for Mark
to work with all the players. And if Mark, at the end of the day, accomplish all of the goals that you make about the team, and if you are satisfied with your coach. Yeah, I'm very satisfied with our coach. Mark is a very technical coach, he's a performance coach. He reads the game very well, and he knows the competition, and he does his homework. During the timeout, he would have told the team about specifics, what he wants done. And so people get their mind brought back into the game. Είναι αρκετά ευχαριστημένη με τη δουλειά που κάνει ο Μάρκ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος εστιάζει πάρα πολύ στην τεχνική. Και τώρα με το που είδε ότι η ομάδα δεν τα πηγαίνει καλά, κάλεσε το time out να μιλήσει στην ομάδα, να τη βοηθήσει πιο πολύ ψυχολογικά για να γυρίσουν πιο πολύ το παιχνίδι πρώτα με το μυαλό και μετά με το παίξιμό τους. Η άμυνα τώρα για την αγγλική ομάδα. Δεν τα καταφέρνει Κόλεβα και έρχεται η Μπιτσάκου. Η άμυνα υπάρχει out. Επαφή με την αντένα στο καρφί της Μπιτσάκου. 4-8. Η υποδοχή δεν είναι καλή από την Οικονομοπούλου. Ο πρώτος χρόνος, η άμυνα της Βλάχου. Λάθος, διπλή παλιά. Ιωάννου, το μπλοκ. 6-8, μειώνει στους 2 η αγγλική ομάδα. Βάιντοβα στο σερβίς, έχει δυσκολέψει πολύ την υποδοχή της ελληνικής ομάδας. Η υποδοχή δεν είναι καλή εδώ. Και κόντρα επίδεση που βγάζει η αγγλική ομάδα με την Κόλεβα. Να βρίσκει απάντηση. Ξανά η Κόλεβα, εξαιρετικό πλασέ, αλλά η Ιωάννου είναι εκεί. Πλασέ και από την Μολδοβανίδη. Και ο πόντος που έρχεται εν τέλει μετά το λάθος του Εγάλεο για την Πολωνία. Βαϊντοβα. Σλοβάκα. Λάθος. 7-9. Μανόλικα. Στο φιλέ. 8-9. Άσος, λάθος από την Πιτσάκο, με άσος από την Μάρτα Κάμπη, Ιταλίδα κεντρικός. Πιτσάκο υποδοχή, θα πάρει και την επίθεση να καρφώσει. Out, 9. 9-9, με συγχωρείτε. 19, σωστά, λάθος. Τι να κάνουμε, μας μπερδεύει το ταμπλό. Μαρτακάμπη. Μπλοκάρτη Ιωάννου. Κόντρα επίδεση με την Κόλεβα. Να μην μπορεί να πάρει τον πόντο. Μπιτσάκου τρυπάει το μπλοκ για την ισοφάριση.
Ιωάννου, η αρχηγός του Εγάλεο. Ο πρώτος χρόνος της Νικοπούλου για το 11-10. Και νέο σερβίς για την αγγλική ομάδα με την Κάνεβάρη. Πρώτος χρόνος από την Γρίς που η μπάλα είναι out. 12-10 στο συν 2. Η κυπελούχος Αγγλίας. Άσος από την Κάνεβάρη 13-10 και αλλαγή. Αλλαγή Πασαδόρου. Μαρία Μικέλη στη θέση της Κατερίνας Βλάχου. Χρήσπου, Ιωάννου, με συγχωρείτε. Υπάρχει κόντρα επίθεση για το Γάλεο. Με την Πιτσάκου να καρφώνει η άμυνα που θα βγει. Η Κόλεβα, out. 13-11. Out service από την Πιτσάκου. Η αρχηγός της αγγλικής ομάδας, Κόλεβα, στο σερβίς. Η μπάλα χτυπάει στο φιλέ. Η Γρίσπου παίρνει τον πρώτο χρόνο, η άμυνα που θα βγει. Υπάρχει όμως νέα κόντρα επίθεση για το Εγάλεο με τη Μολδοβανίδη. 14-12. Χρήσπου. Πρώτος χρόνος. Από την Κάτια Κλίλες. Και σερβίς από την Νικοπούλου. Προδοχή καλή. Πρώτος χρόνος στο μπλοκ. 15-12. Υποδοχή και επίδεση Μολδοβανίδη. 16-12. 16-13. Μικέλη. Βαϊτοβα. 10-7-13. Out of service. 17-14. Μολδοβανίδη. Μολδοβανίδη. Υποδοχή καλή. Ο πρώτος χρόνος που έρχεται με την Κάμπη δεν έχει αποτέλεσμα. Το μπλοκ που δέχεται εκεί η Μανόλικα.
18-14. Βαϊντοβά. Out. 18-15. Χάρα Λαμποπούλου. Και κόντρα επίδεση με το καρφί της Παϊωθοδόρου να χτυπάει στο φιλέ. 19-15. Πάει ο Θοδόρου, 20-15, νέο καρφί out. Κάμπι. Παίρνει θέση. Άσος, 21-15, παίρνει ξανά πολύ μεγάλη διαφορά η αγγλική ομάδα. Out service. 21-16. Πάει ο Θοδωρού. Η διαγώνιος, νεαρή διαγώνιος του Γάλεο. Κάνει καλό σερβίς και παίρνει άσο. 21-17. Πάει ο Θοδόρου. Κακή υποδοχή εδώ. Και κόντρα επίθεση για το Εγάλεο. Με την Πιτσάκου να τρυπάει το μπλοκ. 21-18. Μειώνει το Εγάλεο στους 3. Το φιλέ, 22-18. Υποδοχή από την Μπιτσάκου που θα πάρει και την επίθεση πάνω στο φιλέ όμως, 4 παλιές. 23-18. Σερβίς της Κανεβάρη. Η μπάλα είναι άσος. 24-18. Νέο σερβίς για την Ιταλίδα. Out. 24-19. Και είναι η Πιτσάκου τώρα που παίρνει θέση.
Νέο set ball για την αγγλική ομάδα. Στο φιλέ. Το καρφί εδώ 24-20. Στο φιλέ ήταν η διαγώνη από την Ολλανδία, η Γιολάντε Ζούτζεστ. Μπιτσάκο στο σερβίς. Η επίθεση από την Ολλανδέζα. Υπάρχει νέα κόντρα επίθεση για να τελειώσει το σετ η ομάδα από την Πολωνία. Το blockout που παίρνει η Κόλεβα. 25-20. Επιστρέφουμε και για το τρίτο σετ σε λίγο. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Meet the Butcher, Γούναρη 231, Γλυφάδα. Golden Crepe, Γιαννιτσοπούλου 3, Γλυφάδα. Vita Lavera, Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα. Ocean Basket, Λαζαράκη 61, Γλυφάδα. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευά από το 1926. Εκπαιδευτικός όμιλος Γράψα, νούμερο 1 στις ξένες γλώσσες για ενήλικες. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών από το 1961. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Ασφάλεια Αυτοκινήτου Παρασόγλου Εμμανουήλ. Φοροτεχνικό Γραφείο και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Κώστας Φλεβάρης και Συνεργάτες. Καραβία Λουξίν, Άφησος Στοπίλιον. Νούντλ Μπαρ, Ξενοφόντος 20, Γλυφάδα. Η επιτυχία σε 4 βήματα από τα φροντιστήρια που κάνει σας. Το μάθημα στο τραπέζι, η καινοτομία των φύλων εργασίας, η προσομοίωση εξετάσεων, η παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας μαθητή. Σύστημα επιτυχίας που κάνει σας. Η γνώση θέλει σύστημα και ευθύνη. Φροντιστήρια που κάνει σας. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα. Δύο μπροστά, 2-0 προηγείται η Πολώνια του Εγάλεο. Το Εγάλεο που έχει φέρει και το τύπανό του σήμερα στην Ευριάλη, στην Γλυφάδα. Βλέπουμε το Εγάλεο, να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Μουρ. Το Εγάλεο έχει το τύπανό του σήμερα. Έχει και φανατικούς οπαδούς. Η δικιά της ομάδα τη βλέπει ο κόσμος, έχει τους φανατικούς της. What about your atmosphere in the home and away games about Polonia supporters, and if all the guys that came have a good experience? The supporters are fantastic. I mean, we're the only club that hasn't an actual official supporters club. They support the men as well. We used to play with the men, and what happened, how it started a couple of years ago, the supporters were working the morning, and in the afternoon they would come to the games because their employer played in their second team. And so they would come and support, eventually they started getting drums, they had t-shirts made, scarves made, and they've come with us to home games and some away games as well. Είναι το μοναδικό κλαμπ στην Αγγλία που παίζει βόλεϊ και έχει τους φανατικούς της οπαδούς.
Έχουν φτιάξει τα δικά τους κασκόλ, τις δικές τους μπλούζες. Έρχονται και υποστηρίζουν την ομάδα και σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια, όπως σήμερα η οπαδή του Εγάλεο, όπως και στα εντός. Έχουν και αυτοί το δικό τους τύμπαν, όπως σήμερα η οπαδή του Εγάλεο, και είναι πραγματικά απίστευτη στην υποστήριξη της ομάδος και πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουν τέτοιους οπαδούς. Υποστηρίζουν και την αντρική ομάδα και τη γυναικεία. Ας μας πει λίγο, γιατί θα τελειώσει με αυτό το σετ η αναμέτρηση, όπως και να έχει, την ιστορία της ομάδας, πότε ξεκίνησε και αν έχει κι άλλες τέτοιες διακρίσεις όπως το φετινό κύπελο. As we go to the final set, because even if Polonia gonna win it or Galeo gonna win the first set, the game it's gonna be over. Tell us about any other silvery that you won, because in this campaign you won the cup, and how you start, when you start, etc. Okay, silverware. We won our first cup game, our first cup final in 2010. We won the National Cup then, and the next following year we won the league and the cup double, and so we got gold medals in both competitions, which is fantastic. Yeah, το 2010 κερδίσανε το κύπελλο και το 2011 κερδίσανε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. We started life in around 1979. A woman called Bozena Zashkovska. She created the team, the women's team, as a result of her and her friends being friends and girlfriends on the men's team. And so then we started the women's team. Ξεκινήσανε το 1979 σαν αντρική ομάδα. Και σιγά σιγά ξεκινήσανε και την γυναικεία ομάδα. Μισό λεπτό, επειδή το τύμπαν ήταν πάρα πολύ δυνατό, παιδιά, να ξαναρωτήσω πότε ξεκινήσανε η γυναικεία ομάδα. And the women's team, as I said, started as well. The girlfriends of the men wanted to get a team together for themselves to play volleyball. Ωραία, να διορθώσω ότι ξεκίνησε η αντρική ομάδα λίγο πιο νωρίς, 2-3 χρόνια πιο νωρίς, και το 1979 πολλές κοπέλες που ήταν τα κορίτσια των αγοριών της αντρικής ομάδας ξεκίνησαν το 1979 τη γυναικεία ομάδα της Πολώνια. Ό,τι έκανε το 2011... το double, μπορεί να το κάνει και φέτος. Giannis wanted to know, you did the double back in 2011. Do you think that you can achieve the same thing this year, this campaign? I do think that, and I really do hope so. The team worked very hard this year. It's been a very cohesive side. Despite only training twice a week, the team use every single minute of the training sessions to improve their game and improve playing together. Ελπίζει ότι μπορούν να κερδίσουν και φέτος. Πραγματικά ζει με αυτή την ελπίδα. Παρόλο το γεγονός ότι τα κορίτσια προπονούνται μόνο δύο φορές την εβδομάδα, προσπαθούν πάρα πολύ σκληρά στις προπονήσεις να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να βελτιωθούν. Και πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτος χρόνος εδώ. Από την Νιγηριανή, Βρεν. Βερόνε. Πώς λέει. Άμυνα που βγαίνει, το μπλοκ από την Γρίσπου εδώ.
Μπιτσάκου. Λάθος ο σερβίστης. Εννιά-επτά. Κόντρα επίθεση τώρα για την αγγλική ομάδα. Με την Βαϊντοβά να βρίσκει την άμυνα. Αλλά έχει κόντρα επίθεση. Ο πρώτος χρόνος είναι out. Εννέα-οκτώ μειώνουν οι Ελληνίδες. Με τη Γρίσπου στο σερβίς. Στην μπροστά ζώνη δυσκολεύει την ανάπτυξη της αγγλικής ομάδας που δεν μπορεί να βγάλει την επίθεση. 9-9. Ωραίο νέο καλό σερβίς από τη Γρίσπου. Πάνω στο φιλέ είναι η Μολδοβανίδη που θα πάρει τον πόντο. Προηγείται το εγάλιο 19. Λάθος εδώ η υποδοχή από την Πολωνία και υπάρχει κόντρα επίθεση για το εγάλιο με τη Μολδοβανίδη να καρφώνει. 9-11. Χρήσπου, νέο καλό σερβίς, λάθος, 9-12, με τα σερβίς στην μπροστά ζώνη έχει δυσκολέψει τις Αγγλίδες, time out από τον Μάρκο Τόπουλο. Προσφορά των εταιριών, ασφάλεια αυτοκινήτου, Παρασόγλου Εμμανουήλ. Φοροτεχνικό γραφείο και σύμβουλοι επιχειρήσεων Κώστας Φλεβάρης και συνεργάτες. Καραβία Λουξίν. Άφησος στο Πίλιον. Νούντλ Μπαρ. Ξενοφόντος 20 Γλυφάδα. Εννέα 12, ή αν θέλετε 19, μπροστά το εγάλεο. Αυτή τη φορά η υποδοχή είναι καλή, αλλά δεν βγαίνει πρώτος χρόνος. Με πάσα πίσω από την πλάτη. 9-13. Μονάντερα, σερβίρι out. Δέκα-δεκατρία. Άσος από την Άννα Νικοπούλου. Όχι, με συγχωρείτε, από την Βαϊντοβά. Την Σλοβάκα. Υποδοχή από τη Μολδοβανίδη, δεν είναι καλή, αλλά δεν μπορεί η Πολώνια να βγάλει επίθεση. 11-14.
υποδοχή από την Κόλεβα. Ο πρώτος χρόνος. Φαίνει πόντο για την αγγλική ομάδα. Με την Νιγηριανή Κιντρικό που πάει και στο σερβίς. Υποδοχή από την Μολδοβανίδη και πρώτος χρόνος με τη Μανόλικα. 12-15. Αλλαγή. Μολδοβανίδη έξω. Κουλοπούλου που έχει καλό σερβίς. Παίρνει θέση. Δεκατρία. 15. Λάθος εδώ στην υποδοχή. Κόντρα επίδεση για τις Αγγλίδες με την Zuidkist. Να καρφώνει out. Η μπάλα στο εργάλαιο 13-16. Το μπλοκ πάνω στην Κόλεβα, 13-17. Πάνω στο φιλέ είναι η Μπιτσάκου. Διαφορά 5 πόντων για την ελληνική ομάδα. Και time out, νέο time out από τον κύριο Κοντόπουλο. Ο αγώνας είναι μια προσφορά των εταιριών Ζαχαροπλαστείο Παπαπαρασκευά από το 1926. Εκπαιδευτικός όμιλος Γράψα, νούμερο 1 στις ξένες γλώσσες για ενήλικες. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, από το 1961. Άμυνα. Μπιτσάκου. Και πρώτος χρόνος από την Μονάντερα δεν θα πάρει πόντο. Η Πάιπ από την Βάιντοβα. Ωραίος πόντος. 14-18. Κόλεβα στο φιλέ, 14-19. Ωραία υποδοχή εδώ με τη Βάιντοβα και άλλος πόντος για το 15-19. Σοφία Βλάχου, Ελληνίδα κεντρικός, 42 χρονών. Περνάει ο Άνου.
η επίθεση της Ζούτκεστ. 16-19. Βλάχου. Υποδοχή δεν είναι καλή, αλλά η Μπιτσάκου θα καρφώσει. Η άμυνα πολύ ωραία από την Κανεβάρη. Υπάρχει κόντρα επίθεση με την Μπιτσάκου. Νέα εντυπωσιακή άμυνα. Αλλά υπάρχει πιαστό. 16-20. Η χαρά Μπιτσάκου. Βαϊτοβα. Ο Πόντος, νέος πόντος από τη Σλοβακά. 17-20. Πάει τώρα από την Μπιτσάκου, η άμυνα που θα βγει, νέο λάθος, διπλή παλιά. 17. 21. Προχή. Και η επίθεση της Βάιτοβα 18-21 πηγαίνει στο σερβίς κιόλας. Μένει στο μάτς η Πολόνια. Out το σερβίς. 18-22. Οικονομοπούλου στον αγωνιστικό χώρο. Out. 18-23. Για να πάει Μικέλη στο σερβίς για τις Ελληνίδες. Καλή υποδοχή εδώ. Το πλασέ δεν είχε αποτέλεσμα από την Κανεβάρη. Και λάθος από τις Αγγλίδες. 18-24 set ball. Να πάρει ένα set το εγάλεο. Μικέλη, υποδοχή από την Μπούκοβα. Δεν παίρνει τον πόντο εδώ η ελληνική ομάδα και υπάρχει κόντρα επίθεση που δεν βγαίνει σωστά. Η Πολόνια τώρα με το πλασέ της Κόλεβα που δεν έχει αποτέλεσμα και έρχεται η Μολδοβανίδη να πάρει τον 25ο πόντο της ομάδας της. Μειώνει σε 2-1 και λύγει εδώ το μάτς.
Επιστρέφουμε για την απονομή των μεταλλίων σε λίγο. Για τα κορίτσια της Πολωνία. Βίτα Λαβέρα, Γιαννιτσοπούλου 1, Χλυφάδα. Ocean Basket, Λαζαράκη 61, Χλυφάδα. Λοιπόν, τέλος, στο τουρνουά. Να αποδεσμεύσουμε την κυρία Φράνκι Μουρ, αφού μας πει πρώτα πώς της φάνηκε η φιλοξενία, το τουρνουά και ένα μήνυμα για τους οπαδούς που βλέπουν το μάτς μέσω ίντερνετ. Just as a conclusion, how you find the whole tournament, the hospitality here in Glyfada's sports hall, and if you have just a message for all the fans back in London. Well, firstly, it's been a great weekend. We've been treated like almost like royalty whilst we've been here. I must say about the team, they played fantastically despite the time difference. We had to play at 9:30 this morning, which was 7:30. We had a 10-hour gap, and yet we still played and beat this very top quality side. And so I'm really pleased, and I'm just hoping now this tournament has prepared us for the semi-finals and hopefully the finals of the Super 8 League. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την ομάδα. Ήθελε να το πει αυτό, ότι η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά, παρόλο που μεταξύ των παιχνιδιών υπήρχε μικρό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια παίξανε πάρα πολύ καλά, κάναν πολύ καλή δουλειά, κερδίσαν και τα τρία παιχνίδια. Και έτσι η Πολώνια κέρδισε και το τουρνουά. Τους φερθήκανε τέλεια, δεν έχει κανένα παράπονο. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την όλη εμπειρία εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και όλα στο δύσκολο έργο να πάρει και ένα πρωτάθλημα μαζί με το κύπελο. Άρχισαν οι απονομές με βραβεύσεις. Βραβεύονται οι χορηγοί πρώτα.
Thank you. Ήγη παιδούχος Ευριάλη θα πάρει την τέταρτη θέση. Με τα πολιτικά τους τα κορίτσια θα πάρουν το αναμνηστικό τους, το μεταλλείο τους. Τρίτη θέση στο Γάλλιο. Ο πρόεδρος του Γάλλιο παίρνει το αναμνηστικό. Βγαίνει φωτογραφία το Γάλλιο. Ο Πορφύρας παίρνει τη δεύτερη θέση. Και θα πάρει τα μεταλλιά του.
Και η αγγλική ομάδα, η Πολόνια, side out. Λόντον θα πάρει το κύπελο της πρώτης θέσης. Αποθεώνεται. Ο κύριος Κοντόπουλος παίρνει το αναμνηστικό του και το μετάλλιο του και θα γίνει και η απονομή του κυπέλου. Στην αρχηγό την Κόλεβα. Η κυπελούχος λοιπόν Αγγλίας Πολόνια κατέκτησε το τουρνουά για τα 30χρονα της Ευριάλης. Και θα σας καληνυχτήσουμε με αυτήν την ωραία στιγμή και όλες τις ομάδες μαζί να παίρνουν φωτογραφία. Αύριο θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις από όλες τις ομάδες, από τους πρωταγωνιστές. Από εμάς, καλό σας βράδυ.